Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Μ' αρέσει να τα ακούω, αν και πολλές φορές είναι υπερβολικά. Βλέπετε το θέμα, είναι 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει λάβει πολύ μεγαλύτερη έκταση. Όπως βλέπετε εδώ, είναι κάτι το απλό. Υπάρχει η γνωστή περιχειρίδα, η οποία συνδέεται με το επιτελικό κέντρο εδώ, για να χρησιμοποιήσω ορολογία πολιτική. Δουλεύει με μπαταρίες και ρυθμίζεται σε λήψη αρτηριακής πίεσης, ανάλογα αν είναι μέρα ή νύχτα, σε ελεγμένα από εμάς διαστήματα. Μπορεί να είναι μία ώρα, μπορεί να είναι μισή ώρα ή να είναι πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, τα οποία μας είναι πολύτιμα ή αλλιώς μοναδικά? Έχουμε ακριβή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Ένα αυτό. Μας βγάζει από τον προβληματισμό μας το ενδεχόμενο να υπάρχει υπέρταση λευκής μπλούζας. Βοηθάει στην διάγνωση της συγκεκαλυμμένης υπέρτασης και θα πω μετά δύο λόγια για αυτούς τους δύο τύπους υπέρτασης και μας βοηθάει να εκτιμήσουμε την χορηγούμενη αντιπερτασική αγωγή, κατά πόσο αυτή είναι επαρκής και καλύπτει τον άρρωστό μας όλο το 24ωρο. Όταν λέμε λευκής μπλούζας υπέρταση, αναφερόμαστε στην υπέρταση, μάλλον στο έβριμα αυξημένης αρτηριακής πίεσης κατά τις μετρήσεις στο ιατρείο. Ενώ αν μετρήσουμε με 24ωρη καταγραφή ή με μέτρηση στο σπίτι της αρτηριακής πίεσης, αυτές οι δύο μέθοδοι μας δίνουν φυσιολογικές τιμές. Δεν είναι σπάνια, είναι σε ένα αρκετά ψηλό ποσοστό, 30-40% των ασθενών. Η συγκεκαλυμμένη υπέρταση αφορά ασθενείς στους οποίους βρίσκουμε φυσιολογική αρτηριακή πίεση στο ιατρείο, αλλά εκτός ιατρείου έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση. Αυτό διαπιστώνεται με την 24ωρη καταγραφή. Σε αυτούς τους ασθενείς βρίσκουμε συχνά και βλάβες σε όργανα στόχους και είναι σε αυξημένο καρδιακιακό κίνδυνο, τουλάχιστον ίσο με αυτούς που έχουν συστηματική αρτηριακή πίεση. Ας δούμε τις κατηγορίες βάσει των οποίων κατευθυνόμαστε για να χαρακτηρίσουμε την αρτηριακή πίεση σαν ιδανική, όταν είναι κάτω από 120 συστολική. Βλέπετε τις διαστολικές σε αυτή την στήλη. Είναι φυσιολογική όταν η πίεση είναι 120 με 129 η συστολική. Η high normal ή κατά τους Αμερικάνους προϋπέρταση 130-139 με αντίστοιχη συστολική 85-89 και ακολουθούν οι τρεις βαθμοί υπέρτασης για τους Ευρωπαίους, grade 1, 2, 3, ενώ για τους Αμερικανούς η τρίτη κατηγορία δεν υπάρχει, μετά το 160 υπάρχει δεύτερη grade 2 και εκεί μένουν. Υπάρχει και η μεμονωμένη συστολική υπέρταση, έχουμε πάνω από 140 συστολική και κάτω από 90 διαστολική και αυτό αφορά κυρίως, για να μην πω αποκλειστικά, ηλικιωμένους και αντανακλά τον βαθμό της αγκιοσκλήρυνσης, όχι της αθυρωμάτωσης. Η αγκιοσκλήρυνση είναι μια διαφορετική έννοια, από ό,τι ξέρετε. Με τις μεθόδους που συζητάμε, κυρίως με την 24ωρη καταγραφή, βλέπουμε εδώ πάνω από ποιες τιμές μπορούμε να βάλουμε τη διάγνωση της υπέρτασης. Με μετρήσεις στο ιατρείο, πάνω από 140-90 μπαίνει η διάγνωση της υπέρτασης. Με την 24ωρη καταγραφή μπορούμε να ξεχωρίσουμε μετρήσεις τη μέρα, που ο μέσος όρος αυτών δίνει αρτηριακή πίεση πάνω από 135, πάνω από 85. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάνω από 120, πάνω από 70, μέσες τιμές. Και 24ωρο μέση τιμή, πάνω από 130 ή πάνω από 80. Πολύ καλά συνδυάζεται και η μέτρηση στο σπίτι, μια που κουβεντιάζουμε για μεθόδους εκτός ιατρείου,
και έχουμε και σε αυτήν μετρήσεις πάνω από 135 που μας βάζουν τη διάγνωση της υπέρτασης. Στην home blood pressure μέτρηση είναι συνιστούμε στον ασθενή να μετρήσει πρωί και βράδυ. Τον εκπαιδεύουμε πρώτα βέβαια, δεν του το δίνουμε, δεν τον αφήνουμε μόνο του. Για τρεις τουλάχιστον μέρες ή καλύτερα για μια εβδομάδα. Η μέση όρη αυτών των μετρήσεων συστολικής διαστολικής μας δίδουν βάσει των τιμών αυτών την διάγνωση της υπέρτασης ή μη. Για να δούμε τις κλινικές ενδείξεις της 24ωρης καταγραφής. Μια μεγάλη κατηγορία είναι να διαγνώσουμε την υπέρταση λευκής μπλούζας. Συνήθως αυτά τα άτομα είναι στο επίπεδο αυτό, τη stage 1, 140 με 150. Σε περιπτώσεις που έχουμε διαφορετικότητα στις μετρήσεις, δηλαδή σε κάθε επίσκεψη έχουμε διαφορετικές μετρήσεις, εκεί είναι ένδειξη για 24ωρη καταγραφή. Μας είπε για το σύνδρομο ψευδοαντίστασης ο κύριος Αντωνόπουλος το μεσημέρι και είναι και αυτό ένας λόγος να βάλουμε 24ωρη καταγραφή. Και βέβαια να έχουμε ευρήματα πολύ υψηλής αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο χωρίς να υπάρχει βλάβη σε όργανο στόχο. Το ότι δεν υπάρχει βλάβη σε όργανο στόχο πρέπει να μας βάζει την υποψία ότι αυτή η υψηλή αρτηριακή πίεση δεν είναι αντικειμενική. Εκεί βοηθάει η 24ωρη καταγραφή. Στην συγκεκαλυμμένη υπέρταση, είπαμε στον ορισμό ότι έχουμε φυσιολογικές στο ιατρείο, ψηλές εκτός ιατρείου. Και αφορά κυρίως άντρες, νέους, γιάπηδες σε εισαγωγικά, με άγχος για τη δουλειά και τρέξιμο όλη τη μέρα. Αυτή είναι κυρίως ο πληθυσμός που θα βρούμε συγκεκαλυμμένη υπέρταση. Επιπλέον θα δούμε μια άλλη ομάδα, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παράγοντες πολλούς κινδύνου και είναι όπως είναι οι παχύσαρκοι, όπως οι καπνιστές, οι βαρύς καπνιστές, οι άτομα που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ. Είναι μια ομάδα πληθυσμού η οποία πρέπει να ελεγχθεί για συγκεκαλυμμένη υπέρταση με 24ωρη καταγραφή. Όπως είπα, η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι για να εκτιμήσουμε αν θα πρέπει να δώσουμε θεραπεία ή αν δίνουμε θεραπεία, να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητά της. Πολύ σημαντική η συνεισφορά της 24ωρης καταγραφής είναι στο να ελέγξουμε τον ασθενή μας για την ύπαρξη επεισοδίων ορθοστατικής υπότασης, προβλήματα τα οποία είναι πολύ συχνά και επικίνδυνα σε ηλικιωμένους αρρώστους ή σε άτομα που έχουν διαβήτη και εκ του διαβήτη έχουν νευροπάθεια, αυτόνομη νευροπάθεια. Άτομα τα οποία έχουν χρόνια νεφρική νόσο και άλλους τύπους υπέρτασης που συνδέονται με συχνά επεισόδια ορθοστατικής υπότασης. Έχουν κίνδυνο αυτές οι δύο κατηγορίες που τις ελέγχουμε, όπως είπαμε, με 24ωρη καταγραφή. Η υπέρταση λευκής μπλούζας, βλέπετε ότι κατά τη διάρκεια αρκετών ετών, δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά συγκρινόμενη με φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφορά αφού περάσουμε τα 12 χρόνια, ενώ αν συγκριθεί με σταθερή υπέρταση, βλέπετε ότι είναι πολύ μικρότερος ο κίνδυνος που έχει η υπέρταση λευκής μπλούζας. Και το βλέπετε και εδώ σε αυτή τη μελέτη, ότι προχωρώντας τα χρόνια αυξάνεται ο κίνδυνος όσον αφορά τα άτομα με χαμηλό κίνδυνο, αλλά στα άτομα με ψηλό κίνδυνο εξ αρχής μπορεί να έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ νορμοτένσιον και λευκής μπλούζας. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η πιο επικίνδυνη από τη λευκή μπλούζα είναι η υπέρταση συγκεκαλυμμένη και βλέπετε εδώ σύγκριση της υπέρτασης, για να το βλέπω εδώ, της συγκεκαλυμμένης υπέρτασης με
φυσιολογική αρτηριακή πίεση, ότι υπάρχει διπλάσιος κίνδυνος στην συγκεκαλυμμένη υπέρταση όσον αφορά καρδιαγγειακά συμβάντα και όσον αφορά αγγειακά κεφαλικά επεισόδια, και περίπου ο ίδιος κίνδυνος είναι όταν συγκρίνεται η υπέρταση με την η προϋπέρταση, είπαμε προϋπέρταση 130-139. Αυτό το επίπεδο όταν συγκρίνεται με συγκεκαλυμμένη υπέρταση, βλέπετε ότι πάλι έχουμε διπλασιασμό του κινδύνου και σχεδόν τριπλασιασμό για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Τι ήθελα να πω με αυτό, ότι η συγκεκαλυμμένη υπέρταση είναι υπέρταση η οποία εγκυμονεί κινδύνους και πρέπει να διαγνώσκεται πρώτα και μετά να αντιμετωπίσετε φαρμακευτικά. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αδίκως αντιπερτασική αγωγή χωρίς να έχουν ανάγκη, ενώ υπάρχουν επίσης πολλοί οι οποίοι χρειάζονται αντιπερτασική αγωγή και δεν παίρνουν καθόλου, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν αντικειμενικές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Θα τελειώσω με δύο εικόνες. Η μία είναι αυτή, είναι μια μικρή αφίσα η οποία έχει σταδιοδρομήσει λαμπρά για πολλά χρόνια στο κέντρο υπέρτασης της Τρίτης Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής. Βοήθησε στην εκπαίδευση πολλών γιατρών και πολλών ασθενών. Το βλέπετε κι εσείς. Μην θεωρείτε ότι η υπέρταση είναι μια νόσος του βραχίωνα. Και με αυτήν θα τελειώσω, με λίγο τέχνη που αρέσει τον κύριο Μελιδόνη. Και σας είναι του Θανάση Παναγιώτου, όχι του Θέμη Παναγιώτου. Αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω, γιατί είναι θήτα και τα δύο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ότι την έχω κάνει εγώ, αλλά δεν την έχω κάνει εγώ. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας, κύριε Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δώσατε.